Θαύματα και θαυμάσια. Ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Ούβαλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται στις πλαγιές του Ολύμπου. Στα χρόνια που το έθνος μας ήταν υπόδουλο, η Θεία Πρόνοια έστελνε άγιες μορφές να το στηρίξουν. Ανάμεσα σε αυτές ανήκει και Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπο, ο οποίος έλαμψε σαν ολοφώτινο αστέρι στην περιοχή της Πιερίας κατά τον 16ο μετά Χριστόν αιώνα. Γεννήθηκε περί το 1500 μετά Χριστόν. Φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, άφησε πίσω του σε ωραιότατη πλαγιά του Ολύμπου ένα υπέροχο μοναστήρι αφιερωμένο στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτό το μοναστήρι υπήρξε λιμάνι πνευματικό για τους υπόδουλους Ρωμιούς. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει το σπήλαιο του Αγίου. Από εκεί ξεκίνησε την ασκητική του ζωή στον Όλυμπο. Εκεί υπάρχει και το αγίασμα που προέκυψε από την προσευχή του. Στο σπήλαιο και στο αγίασμα υπάρχει μεγάλη χάρις. Το ίδιο συμβαίνει και στον τάφο του που βρίσκεται στο ναό της Αγίας Τριάδος. Στο κάτω μοναστήρι, κοντά στο λιτόχωρο, υπάρχουν και λείψανα του Αγίου. Όποιος εισέρχεται στο ναό, προσκυνεί το δεξιό χέρι του Οσίου, άφθαρτο και ευωδιάζον. Το Άγιο Σπήλαιο, το Αγίασμα, ο τάφος στο ναό του παλαιού μοναστηριού, τα λείψανα του Οσίου στο κάτω μοναστήρι, αποτελούν βρύσες από όπου ρέει συνεχώς η χάρις της θαυματουργίας, της άνωθεν βοηθείας. Όλα δίνουν έντονη την εντύπωση ότι Όσιος Διονύσιος ανήκει στους πολύ μεγάλους Αγίους. Μάλιστα, όλα αυτά στηρίζονται στη μεγάλη ταπείνωση του Αγίου. Αν Όσιος Διονύσιος δεν ήταν ταπεινός, δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά τα θαυμαστά. Θα γίνουμε σαφείς. Ο Όσιος είχε μια μεγάλη διαδρομή στην ζωή του. Ξεκίνησε από τα Μετέωρα, όπου έγινε και μοναχός. Κατόπιν πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έγινε διάκονος και ιερεύς. Εκεί διετέλεσε και ερημίτης σε μικρό κελί κοντά στην Ιερά Μονή Καρακάλου. Κατόπιν τον βρίσκουμε στα Ιεροσόλυμα. Στη συνέχεια πάλι στον Άθο, στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, την οποία από βουλγαρική την μετέτρεψε σε ελληνική. Ταξιδεύει και στην Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν τον βρίσκουμε στη Σκήτη της Βερίας, όπου ανέπτυξε μεγάλη διδακτική και φιλανθρωπική δράση. Οι κάτοικοι της περιοχής τον αγαπούσαν και τον σέβονταν αφάνταστα. Τότε συνέβη ο θάνατος του επισκόπου Βερίας. Όλοι στράφηκαν στο πρόσωπό του και ζήτησαν να γίνει αυτός διάδοχος. Αλλά ο Άγιος Διονύσιος ήταν πολύ ταπεινός και δεν ήθελε να πάρει τέτοιο μεγάλο αξίωμα. Η πίεση όμως ήταν μεγάλη. Τότε σκέφτηκε την φυγή. Αναχώρησε για τον Όλυμπο. Σε μια κατάφυτη πλαγιά του βρήκε ένα μεγάλο σπήλαιο και το μετέβαλε σε ασκητική παλέστρα με αθλήματα, την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κάποια φορά, πάνε πολλά χρόνια, επισκέφτηκα το μοναστήρι και κατέγραψα σε μαγνητόφωνο
διάφορες διηγήσεις σχετικές με τα υπερφυσικά σημεία που επιτελεί εκεί ο Σερ Διονύσιος. Τα στοιχεία δεν τα πήρα από τον ηγούμενο, τον Αρχιμανδρίτη Μάξινο, μια έξοχη πνευματική προσωπικότητα, διότι δεν είχε και πολύ χρόνο. Παρέλαβε ένα μοναστήρι σχεδόν διαλελειμμένο και το ανέδειξε σε πνευματικό μελισσόνα. Τότε μοχθούσε πολύ να συνεφέρει και το παλαιό μοναστήρι που οι Γερμανοί με τις βόμβες το είχαν την άκρη στον αέρα. Έπρεπε να βρει και πολλά χρήματα να αναστηλώσει και τον γκρεμισμένο ναό του παλαιού μοναστηριού, για τον οποίο χρειάζονταν ειδικοί αρχιτέκτονες και ειδικοί εργάτες. Η αναστήλωση των τρούλων ήταν πολύ δύσκολη και πολύ δαπανηρή. Τα στοιχεία τα παρέλαβα από μοναχούς του μοναστηριού, από τον πατέρα Καλίνικο, τον πατέρα Αρσένιο, δεν ζει τώρα, κοιμήθη, και τον παπά Εφραίμ, πτυχιούχο της μαθηματικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καταρχήν θα πάρουμε μία γεύση από τη μεγάλη θαυματουργική χάρη που εγκλείεται στο Άγιο Σπήλαιο και στο αγίασμά του. Συνομιλούμε με τον παπά Εφραίμ, μοναχό της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου του Εν Ολύμπου. Μας διηγείται μερικά θαυμαστά περιστατικά του Αγίου. Πάτερ Δανιήλ, αυτά που θα σας πω είναι θαύματα τα οποία σχετίζονται με το αγίασμα του Αγίου Διονυσίου. Όπως ίσως ξέρετε και ξέρουν ίσως μερικοί ακροατές, ο Άγιος προτού να θεμελιώσει το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος έμεινε σαν ασκητής σε ένα ερημικό σπήλαιο, από όπου θαυματουργικά έβγαλε μέσα από το βουνό νερό, το οποίο τρέχει μέχρι και στις μέρες μας. Και αυτό το νερό, αυτή η πηγή έγινε μια δεύτερη πηγή Σιλουάμ, γιατί μας έχουν αναφερθεί πάρα πολλά θαύματα από διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν εκεί στο σπήλαιο να προσκυνήσουν. Να δώσουμε μια εξήγηση, το σπήλαιο βρίσκεται στις πλατείες του Ολύμπου, Βέβαια. Σε μια πολύ ωραία τοποθεσία. Και όσοι προσέρχονται εκεί με πίστη και πλύνονται είτε πίνουν νερό από αυτό το αγίασμα, έχουμε θαυματουργικές επεμβάσεις του Αγίου. Τα τρία που θα σας πω εγώ σχετίζονται, τα άκουσα ο ίδιος από ανθρώπους οι οποίοι τα ζήσανε αυτά τα θαύματα. Μια Κυριακή ανεβαίνοντας με έναν δόκιμο της Μονής, στον δρόμο αυτός ο δόκιμος μου διηγήθηκε το εξής. Κάποια γνωστή του, φίλη του και γειτόνισά του στην Κατερίνη, του διηγήθηκε ότι όταν ήταν 12 χρονών, το πόδι της, το δεξί της πόδι, μεγαλώνοντας, στράβωνε και έπαιρνε μια κλίση προς τα μέσα, σαν μια είδος παραλυσίας. Και μια φορά πηγαίνοντας προς στο μοναστήρι, σε αυτό κάτω από το μοναστήρι που έχει ένα ποτάμι για να κάνουν πικνίκ, πήγαν και λίγα μέτρα παραπέρα που είναι και το σπήλαιο του Αγίου, μαζί με όλη την παρέα. Οι υπόλοιποι γνωστοί της μπήκαν μέσα στο σπήλαιο και μέσα στο αγίασμα για να πιούν νερό και να προσκυνήσουν και να πληθούν. Αυτοί έμειναν απ' έξω. Και σε μια στιγμή στρεφόμενοι προς την άλλη πλευρά, στην άλλη πλαγιά του βουνού, είδε ολοζόντανο τον Άγιο, ο οποίος κρατούσε το λιτάριο και με το άλλο χέρι την ευλογούσε. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε αυτή, τα σάστησε, παραπάτησε και άρχισε να φωνάζει, να καλεί τους άλλους γνωστούς οι οποίοι ήταν μέσα στο αγίασμα. Βγήκανε αυτοί να δούνε τι έχει πάθει αυτό το κορίτσι. Τελικά αυτοί δεν είδαν τίποτα, δεν είδαν ούτε τον Άγιο ούτε τίποτε, αλλά μετά από λίγο διαπιστώσαν ότι το πόδι πλέον είχε φτάσει είχε την κανονική του κατάσταση. Είχε δηλαδή θεραπευτεί, επέμβαση του Αγίου ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή ακαριέα. Μόλις δηλαδή την ευλόγησε ο Άγιος, επήρθε η θεραπεία. Και μάλιστα με παρουσία του Αγίου, είναι σπάνια, από σπάνιες περιπτώσεις. Αυτή η κοπέλα ήταν από την Κατερίνη. Την Κατερίνη, βέβαια. Και είναι γνωστή ενός δοκίμου, ο οποίος τώρα είναι μοναχός εδώ της Μονής μας. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή βρίσκουμε ένα ανδρόγυνο, νεαρό ανδρόγυνο από τη Βέρεια.
Στην Βέρεια ο Άγιος είχε κάνει εκεί στο σκήτιο του Ιμίου Προδρόμου. Έχουμε και ένα μετόχι μέσα στη Βέρεια του Αγίου Διονυσίου με μια θαυματουργό εικόνα και οι Βερείς ευλογούνται πάρα πολύ τον Άγιο Διονύσιο. Και τον έχουν σαν δεύτερο προστάτη μετά τον Άγιο Αντώνιο, τον προστάτη της Βέρειας. Και πιάνοντας κουβέντες με αυτό το νεαρό αντρόγινο, τους είπα πώς ήρθατε εδώ και που ξέρετε τον Άγιο, και η ίδια η σύζυγος από τον αντρόγινο μου διηγείται ότι τον περασμένο χρόνο, ένα χρόνο πριν δηλαδή, είχε από προσεξία της έχισε στο πρόσωπο του μικρού της παιδιού την καφετιέρα με τον ζεστό, τον καυτό το καφέ και έκαψε το πρόσωπο του παιδιού της. Πήγανε στους γιατρούς, έπρεπε μετά από 3-4 μήνες να γίνει μια κάποια μικρή αποκατάσταση και αργότερα θα έπρεπε να κάνει μια σειρά επεμβάσεων πλαστικής εγχειρήσεως για να μπορέσει να επανέλθει το πρόσωπο σε κάποια φυσιολογική κατάσταση. Η κοπέλα απελπίστηκε, στεναχωρέθηκε, δεν ήξερε τι να κάνει γιατί από προσεξία της έπαθε το παιδί αυτή τη ζημιά και τελικά κατέφυγε στον Άγιο Διονύσιο, ήρθε στο μοναστήρι πάνω το παλιό μοναστήρι και πήγε με το παιδί και στο αγίασμα του Αγίου και το έπλυνε. Επιστρέψανε στη Βέρεια, το πρωί βέβαια όταν σηκώθηκε διαπίστωσε το εξής. Όλα τα ξεραμένα δέρματα από τα καμένα, από το καμένο πρόσωπο είχαν πέσει κάτω από το μαξιλάρι του παιδιού και το πρόσωπο του παιδιού ήταν φρέσκο, φρεσκότατο και καθαρότατο, σαν να είχε πει τίποτα. Εκπληκτικό θαύμα. Πάρα πολύ. Και ένα χρόνο μετά, την μέρα που τη συνάντησα εγώ, είχε υποσχεθεί να ξανάρθει στον Άγιο, να προσκυνήσει και να τον ευχαριστήσει. Την ημέρα που την συνάντησα εγώ. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ. Δηλαδή την ίδια μέρα που πλήθηκε. Την επόμενη το πρωί ήταν το πρόσωπο καθαρότατο και δροσερό, σαν να ήταν. Και αυτοί περίμεναν να περάσουν 3 μήνες. Ναι, βέβαια, από τα διαδικασίες. Από πλαστικές εγχειρήσεις. Και πάλι κάτι θα έμεινε στο πρόσωπο. Βέβαια. Μια άλλη φορά πηγαίνοντας με τον πατέρα πρόδρομο της Μονής Μεγής της Λαύρας για το αγίασμα να προσκυνήσουμε, συναντούμε ένα πλήθος από κόσμο εκεί, γιατί πάρα πολλοί κόσμος πάει να πληθεί και να πάρει αγίασμα από το σπήλο, το Άγιο Σπήλο, όπως το λένε κάτι και εδώ. Δεν μου λέτε, είναι μεγάλη ποσότητα του νερού που τρέχει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μια πολύ μεγάλη πηγή. Το οποίο τρέχει συνέχεια. Βρήκαμε ένα πλήθος κόσμου που σας είπα, που προσκυνούσαν και με βλάβη τον Άγιο. Κάποια κυρούλα με πλησιάζει και μου λέει, ξέρεις πάτερ πόσα πολλά θαύματα κάνει αυτό το αγίασμα. Και εγώ έτσι με λίγο πονηριά της λέω, πόσα θαύματα τώρα, τι θαύματα εδώ πέρα. Και ίσως ήταν τα πρώτα τα οποία είχα ακούσει και είχα κάποια δυσπιστία, ας το πούμε έτσι. Μου λέει, τι λες πάτερ. Πριν 2 χρόνια είχα έρθει με μια γνωστή μου, η οποία είχε ένα κουφάλαλο παιδί και πήγαμε μέσα, προσκυνήσαμε και πληθήκαμε, έπλυνε το παιδί με το αγίασμα και η μια στιγμή γυρίζει το παιδί και λέει στη μάνα του, «Έλα, γιατί δεν μου έδωσες να πιω και εμένα από το αγίασμα?» Είχε μιλήσει το παιδί και είχε ακούσει. Και τι μου λες ότι αυτά τα θαύματα δεν γίνονται, δεν κάνει θαύματα το ο Άγιος. Τι πάθησε για το παιδί? Ήταν κουφάλαλος. Και όταν πλήθηκε μετά από λίγο ζήτησε και αυτό να πιει νερό και αυτό. Είναι καταπληκτικά θέματα αυτά. Πάρα πολλά. Και πάρα πολλά μας αναφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν τα συγκρατούμε. Ένα δε το οποίο μου λέει ένας μοναχός της, γνωστός φίλος μου της Μονής Φιλοθέου, είχε πάρει πριν 3 χρόνια νερό από αυτό το αγίασμα και μου λέει, είναι ακόμα κατάγαργαρο. Δροσερό, σαν να είναι αγιασμός. Μάλιστα. Δείγμα ότι όλος ο χώρος, όπως ξέρετε το λένε και οι Άγιοι, ότι όχι μόνο όταν αγιάζει κάποιος Άγιος, όχι μόνο ο ίδιος και το σώμα του, αλλά και ο περιβάλλον χώρος. Ναι, παίρνει μια ενέργεια, μια χάρη. Ναι, διαποτίζεται από όλους. Έτσι. Και φαίνεται εκείνος ο χώρος, ο οποίος έκανε ο Άγιος τα πολλά του, τα σχετικά του κατορθώματα, έχει πάρει πλέον ένα μεγάλο βαθμό της Θείας Χάρτος και ενεργεί αυτά τα θαυμάσια και το αγίασμα. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέρα που γίνεται κάποια γιορτή εκεί στο αγίασμα? Στο αγίασμα κάθε μέρα πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος,
αλλά κυρίως η πανήγυρη στο παλιό μοναστήρι γίνεται του Σταυρού, από παλιά αρχαία παράδοση, χωρίς να ξέρουμε πώς έχει ξεκινήσει. Και εκείνες τις μέρες πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος με πίστη στο αγίασμα για να πάρει και να πληθεί και να πιει από αυτό το αγίασμα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Πατρε Φρένη. Έχουμε, αγαπητοί ακροατές, επικοινωνία τηλεφωνική με τον πατέρα Σουλανό της Ιεράς Μονής Διονυσίου τον Ολύμπο. Χαίρετε, πατέρα Σουλανέ. Την ευχή σας ευλογείτε, πάτε. Σας παρακαλούσαμε να μας λέγατε μερικά από τα τελευταία θαύματα που έχει κάνει ο Άγιος. Ναι, βεβαίως. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι ο Άγιος ο δικός μας, ο Άγιος Διονύσης τον Ολύμπο, είναι ο κτήτορας της Μονής μας και είναι βέβαια διαφορετικός και από τον Άγιο Διονύση τον Αεροπαγίτη και τον Άγιο Διονύση της Ακίνθου. Ονομάζεται θαυματουργός, έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα από την εποχή που έζησε γύρω στο 1500. Εμείς τώρα θα σας αναφέρω μερικά από τα σύγχρονα που είναι και ίσως και πιο επίκαιρα. Μάλιστα. Ένα αφορά που έγινε το 2003 μάλλον, το αντιληφθήκαμε εμείς τον Μάιο του 2003. Υπάρχει ένα σπήλαιο στο οποίο έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του Άγιος Διονύσης πάνω στον Όλυμπο. Ναι, έχουμε μιλήσει για αυτό, το ξέρουν οι ακροατές. Ναι. Ναι, ναι. Εκεί πέρα λοιπόν υπήρχε μία εικόνα του Αγίου Διονυσίου, την οποία την είχαμε και στο σπήλαιο. Και πέρυσι τον Μάιο του 2003 κάποιοι προσκυνητές μας ανέφεραν ότι αυτή η εικόνα ευωδίαζε. Όταν πήγαμε εκεί όντως το διαπιστώσαμε εκεί πέρα ότι ευωδίαζε αυτή η εικόνα. Την αφήσαμε μερικές μέρες για να δούμε όντως αν ήταν κάτι από τον Άγιο, ήταν ένα περιστατικό άλλο, το πούμε. Και επειδή συνεχιζόταν η ευωδία και πήγαινε πλήθος κόσμου εκεί πέρα, την γιορτή της που κάναμε εκεί, την πανήγυρη της Αγίας Τριάδος, γιατί το μοναστήρι το είχε αφαιρώσει ο Άγιος Διονύσης στην Αγία Τριάδα, τη μεταφέραμε πάνω στο καθολικό, στο παλιό καθολικό στο μοναστήρι. Και από τότε μέχρι σήμερα συνέχεια ευωδιάζει εικόνα και που έρχεται πολλοί κόσμος και την προσκυνάει. Ένα είναι αυτό το θαύμα, που έτσι πρόσφατο. Το άλλο είναι ένα συνεχές θαύμα που γίνεται, είναι ότι ο Άγιος Διονύσης όταν υπάρχουν περίοδοι ξηρασίας και ανοβρίας, σε πολλά μέρη τον παίρνουν την εικόνα ή Άγια Λείψανά του και στις λιτανίες που γίνονται πάντα βρέχει αμέσως μετά τη λιτανία. Ένα πρόσφατο περιστατικό ήταν πρόπερση στην Κύπρο που είχαν μεγάλη ξηρασία, το είχαν πάρει εκεί τον Άγιο και μετά τη λιτανία έβρεξε, παρόλο που είναι τόσο σπάνια η βροχή στην Κύπρο. Έχει ειδικό πρόβλημα η Κύπρος με τη βροχή. Ναι, ναι, ναι. Και ο Άγιος είναι ακριβώς και εδώ στις γύρους περιοχές όπου όταν έχουν πρόβλημα ανοβρίας, εμείς θυμόμαστε πριν μερικά χρόνια που υπήρχε μια περίοδος ανοβρίας, πολλά εδώ πέρα χωριά και πόλεις τον έπαιρναν και ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ένα που το κάνει ένα συνεχόμενο θαύμα του Αγίου. Επίσης ένα άλλο που ζήσαμε εμείς ήταν όταν πριν μερικά χρόνια σε μια περίοδο που ήταν στο τέλος του καλοκαιριού με ένα πολύ δυνατό αέρα είχε πιάσει φωτιά ένα μέρος του δάσους της Μονής και άρχισε να επεκτείνεται και να φεύγει εκτός του ελέγχου. Ενώ φυσούς ο αέρας ξαφνικά σταμάτησε και έριξε μια βροχή τοπική εκεί πέρα και έζησε τη φωτιά και κάηκαν λίγα στρέμματα, στο πούμε, μόνο δάσους. Είναι πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό. Βεβαίως. Ναι, και ήταν και, γιατί όπως ξέρετε όταν φυσάει αέρας είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί. Και να αναχαιτιστεί αλλά και να βρέξει. Γιατί δεν μπορούν, ας πούμε, λόγω των καιρικών συνθήκων δεν υπάρχει δυνατότητα με μεγάλο αέρα να υπάρχει και βροχή, ας το πούμε. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά θέματα από θεραπείες ανθρώπων που ένα παραδείγματος χάρη ήταν μια κοπέλα, νεαρή κοπέλα που σε ένα τροχαίο είχε χτυπήσει τον αυχένα σοβαρά, κοίτα να κάνει κάποια εγχείρηση, ήρθε εδώ, εξομολογήθηκε, προσκύνησε τον Άγιο και την άλλη μέρα που πήγε να κάνει την εγχείρηση διαπίστωνε σε γιατροί ότι είχε θεραπευτεί τελείως. Ακαρίως δηλαδή, γρήγορα. Βεβαίως, ναι. Και ένα άλλο πολύ εντυπωσιακό θαύμα είναι γιατί ο Άγιος δεν δρά μόνο, ας το πούμε, στην Ελλάδα. Ήταν κάποιος γνωστός μας που μένει στην Αυστρία. Κάποιοι γνωστοί του, η οικογένεια, το κοριτσάκι του 14-15 χρονών, πάλι από τροχαίο, είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά, είχε πέσει σε κόμμα. Οι γιατροί δεν έδιναν σχεδόν καμιά ελπίδα. Και τότε αυτός είχε πάρει από εδώ, από το μοναστήρι, είχε πάρει ένα κομποσχοινάκι και μια εικόνα του Αγίου. Και είπε στους γονείς της, παρόλο που ήταν καθολικοί οι γονείς της, να περάσουν το κομποσχοινάκι στο χέρι της κοπέλας και την εικόνα τη βάλουν δίπλα. Μετά από λίγες μέρες η κοπέλα άρχισε να συνέρχεται
Και τώρα, όπως με πληροφόρησε, μάλιστα με έστειλε και επιστολή, μετά από μερικούς μήνες και με φυσιοθεραπείες που έγιναν, άρχισε να περπατά και να τρέχει πλέον η κοπέλα. Μάλιστα, ωραία. Πάτερ Σουλανέ, ναι. Ήθελα να μου λέγατε δύο λόγια και για τον Άγιο Οικουμενό σας, γιατί μερικές φορές κάποιοι αντίθετοι θέλουν να τον κατηγορούν. Τι να κάνουμε, αυτό είναι, ας το πούμε, η μοίρα των μοναχών, έτσι δεν είναι, και των ανθρώπων της Εκκλησίας. Τώρα αισθανόμαστε και εμείς και λίγο άβολα, γιατί συνήθως οι μοναχοί δεν μιλάνε για τον εαυτό τους, και βέβαια εδώ ο γέροντας είναι απόν τώρα, γιατί κυρίως ο μοναχός, όπως λένε, είναι αφάνεια ψυχής. Ο μοναχός είναι κάπου, πρέπει να κρύβει το καλό του έργο, όποιο και αν είναι, αλλά δυστυχώς μερικές φορές οι περιστάσεις μας αναγκάζουν να πούμε μερικά πράγματα που ίσως δεν θα θέλαμε να τα πούμε. Εκείνο εγώ που θέλω να πω για τον γέροντα είναι ότι, όπως τον γνωρίζουμε εμείς από, θα έλεγα, από πρώτο χέρι, γιατί τον ζούμε συνέχεια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του, είναι η απλότητά του, η ταπείνωση και η αγάπη που έχει για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι έρχονται και εξομολογούνται εδώ πέρα, και σε σημείο μάλιστα πολλές φορές αυτό να γίνεται και εις βάρος ημών των μοναχών, γιατί δεν έχουμε χρόνο να τον δούμε τον γέροντα, ας το πούμε. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο από αυτά που κάνει ο γέροντας, αυτό, η πνευματική στήριξη του κόσμου. Υπάρχουν άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα που έρχονται, που κατορθώνουν να απεγκλωβιστούν, παιδιά νεαρά που έχουν μπλέξει με ναρκωτικά. Και εγώ, άμα μου το έχει κάνει ότι έχει μπλέξει με ναρκωτικά, το στείλω εκεί και βοηθείτε. Οικογένειες που ήταν υποδιάλυση, ας το πούμε, ξέρετε, συνήθως, καμιά φορά και για λόγους έτσι, για απλούς λόγους, διαταράσσουν τις σχέσεις, έχουν γίνει, τις έχει επανενώσει. Και εκείνο, θα σας φέρω απλώς ένα περιστατικό που μου είχε κάνει εντύπωση. Ο γέροντας από τα Γεννητσά έχει φύγει πριν από 19 χρόνια. Είχαμε πάει πριν πέρυσι, νομίζω, στα Γεννητσά, και σταματήσαμε σε ένα έτσι μαγαζάκι να πάρουμε κάποια αναψυκτικά. Και ο ιδιοκτήτης εκεί, μόλις είδε το γέροντα, λέει, είναι ο πατήρ Μάξιμος, λέω, ναι. Οπότε ο καημένος, συγκινημένος και έτσι δακρύζοντας, μου λέει, πάρε τα, λέει, δωρεάν τα αναψυκτικά, γιατί αυτός ο άνθρωπος, λέει, μου είχε σώσει τη ζωή σε μια πολύ δύσκολη περίσταση για μένα, που ήμουν και οικονομικά και ψυχολογικά έτσι άσχημα. Πάτερ Ισουλανέ, και λίγο να συνεχίσω, ναι, ναι. Το σημαντικό είναι, γιατί ρωτάω μετά τον γέροντα, λέω, γέροντα, το γνωρίζετε αυτό. Λέει, πού να το γνωρίζω τώρα, λέει, κάποιος θα ήταν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά τέτοια που ούτε καν τα γνωρίζει ο ίδιος. Εγώ, πάντως, σου λέω, το γνωρίζω πολύ πιο νωρίς από εσάς, τον γέροντα. Και εκείνο που θέλω να πω, τελειώνοντας αυτή την τηλεφωνική συνδιάλεξη, είναι ότι το δέντρο, λέει, που έχει τον καρπό, αυτό πετροβολούνε. Λοιπόν, εύχεστε και για μένα και για τους ακροατές μας. Και οι ακροατές να εύχονται για μας και όλοι. Ο Άγιος, ο Διονύσος εν ολίπου, να μας θυμάται στις πρεσβείες του. Ευχαριστώ. Χαιρετούμε. Την ευχή σας. Χαίρετε. Πριν από το τηλεφώνημα μιλούσαμε για το σπήλαιο του Αγίου. Ακόμη και μία πέτρα από το σπήλαιο του Αγίου μεταφέρει τη Θεία Δύναμη. Αυτό θα φανεί στην επόμενη διήγηση που προέρχεται από το στόμα του πατρός Καλινίκου. Αυτή η διήγηση δείχνει πώς οι απλοί άνθρωποι του λαού, οι ταπεινοί και αγράμματοι, αισθάνονταν ότι το μέρος όπου έζησε ένας Άγιος είναι διαποτισμένο με θεϊκή ενέργεια. Συνομιλούμε με τον πατέρα Καλίνικο, μοναχό της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου των Ολύμπων. Θα μας διηγηθεί κάποια θαυμαστά περιστατικά με τον Άγιο. Σας ακούμε, πατέρα Καλίνικο. Εγώ κατάγομαι από την περιοχή αυτή, από την Κατερή συγκεκριμένα, και μεγάλωσα με την μνήμη του Αγίου από μικρό παιδί. Θυμάμαι μάλιστα συγκεκριμένα η γιαγιά μου, όταν ήθελε να με απαλλάξει από τη βασκαλία, αντί να κάνει αυτά τα μαγικά, στο πω, που συνηθίζει ο κόσμος, με αλάτι, με διάφορους ψιθύρους και διάφορα λόγια παράξενα και μαγικά, έπαιρνε μια πετρούλα από το σπήλαιο του Αγίου, στάβλωνε ένα ποτηράκι νερό και με αυτό το έδινε για να απαλλαχθώ από τη βασκαλία. Την πέτρα την έπαιρνε από το σπήλαιο του Αγίου. Το σπήλαιο του Αγίου. Και την έρχεται μέσα στο νερό. Το στάβλωνε τρεις φορές και μετά το έρχεται και μέσα. Μάλιστα.
Και διαγνώσω ή το μέσα η πέτρα, έπινε εγώ το ποτήρι με την ώρα και με αυτόν τον τρόπο έφυγε βασκανή. Ναι, υπήρχε η χάρη στον Άγιο, πήγε στο σπήλαιο, πήγαινε στην πέτρα και μετά και στο νερό και μεταδίδω το αιματική χάρη. Και σας αφήνες από τη βασκανή. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστήστε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε. Θαύματα και θαυμάσια. Που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Γούβαλης. Hallelujah.